είχαν μια εντυπωσιακή γνωριμία, μια δύσκολη ζωή πριν. Δύσκολη. Και τους έκατσε και η ιστορία, η περιπέτεια με το μωρό. Δηλαδή μια περιπέτεια ζωή. Ναι, ναι. Και το μωρό το έβγαλαν Μωυσής. Μωυσή σημαίνει στα εβραϊκά αυτός που ανασύρθηκε, αυτός που σώθηκε. Δηλαδή ότι τον πήρανε από εκεί που ήταν και γύρισε στην οικογένεια. Είναι δυνατόν. Τι να πω, είναι παιχνίδια της ζωής. Να δούμε και δύο κινεζούλες, δύο παιδάκια τα οποία χωρίστηκαν αμέσως μετά τη γέννα. Έζησε η μία μακριά από την άλλη εκατοντάδες χιλιόμετρα. Η εκπομπή Good Morning America ένωσε αυτά τα κοριτσάκια και βλέπετε ακριβώς πώς ξέσπασαν σε κλάματα. Είναι δίδυμα, είχαν δοθεί σε δύο διαφορετικές οικογένειες. Η μητέρα της Όντρεϊ, της μιας κοπέλας, μου πείτε ποια είναι η Όντρεϊ. Καλή φορά είναι και η ίδια γυαλιά. Πώς το είχαν συνεννοηθεί, ρε παιδιά, το παραστρελάνετε. Έψαξε, βρήκε μια φωτογραφία που ήταν και τα δύο μωρά νεογέννητα και έψαξε επίμονα μέσω της εκπομπής να βρει πού είναι η αδερφή της κόρης της. Το παιδάκι, η Γκρέισι, δήλωσε ότι ένιωθα ότι κάτι έλειπε από τη ζωή μου, ένιωθα ένα κενό. Έλα, ψυχή, σαν να ένιωθε ότι είχε δίδυμο αδελφάκι κάπου μακριά. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι τα πλάνα που είδαμε. Πάντως, ρε παιδί, με αυτές τις ιστορίες με τα παιδιά και το πώς χωρίζονται πολλές φορές τα δίδυμα γιατί δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν οι γονείς και τα δύο. Ή πώς παιδιά που δεν είναι δίδυμα, είναι από την ίδια οικογένεια και για λόγους. Συνήθως οικονομικούς λόγους, δηλαδή δεν μπορεί μια οικογένεια να τα ανατρέψει ή να το ανατρέψει. Βρίσκονται ανά τον κόσμο αδέρφια τα οποία κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο μαθαίνουν ότι έχουν άλλη οικογένεια αλλού και βρίσκονται. Βρίσκονται, βρίσκονται. Γιατί κάθε φορά νιώθουμε εμείς την ίδια συγκίνηση όπως αυτοί που το ζουν. Φαντάσου οι ίδιοι επί πόσο νιώθουν αυτή τη συγκίνηση όταν βλέπουν το αίμα τους που δεν ήξεραν αν υπάρχει. Πόσο παράξενο. Και νομίζω ότι το ξέρεις, δεν το ξέρεις, το περιμένεις, δεν το περιμένεις. Σε όλους μας αν συνέβαινε αυτό, αν σε ειδοποιούσαν ότι υπάρχει αδελφός σου ή αδελφή σου κάπου, οπόσοτε μάλλον όταν μιλάμε για δίδυμο. Όλοι θα ήθελαν να το δουν και να το νιώσουν, ανεξάρτητα με το αν τελικά θα μπορούσες να έχεις μια σχέση πιο κοντινή. Τουλάχιστον γνωρίζεις το άλλο σου μισό. Βέβαια. Με τα αδέρφια. Λοιπόν, πάμε για τα πιο ανάλαφρα θεματάκια μας λίγο. Γιατί τώρα πραγματικά το δάκρυ το έχω πάλι εδώ. Ναι, είναι τσέπη.